Θα βγούνε, το ξαναπώ. Αλλά μιλάμε για 3.000 ανθρώπους, 3.500. Οι άλλοι 300 που δεν τους ξέρουμε. Αυτούς τουλάχιστον τους ξέρουμε. Και έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία, δεν λέω για το έγγραφο το χθεσινό, λέω γενικώς όπως είπατε. Όλη η φασαρία έχει γίνει ότι όλοι οι εγκληματίες είναι εκεί και όταν κάποιος από αυτούς βγει και βιάζει, πανούς εσύ θα πας φυλακή, δεν εσύ τον άφησε να βιάζει, ενώ 300.000. Για να μην πω την υποκρισία. Ότι όλοι αυτοί που φωνάζουν έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους άτυπους μετανάστες στις δουλειές του σπιτιού τους, στις δουλειές της επιχείρησής τους κλπ. Λοιπόν, προσοχή. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου πείτε, από τα τελευταία χρόνια που αποφάσισε η Ελλάδα επιτέλους να βάλει λίγο ένα πάτο στο βαρέλι του θέματος, συλλαμβάνονταν όλοι οι μετανάστες που έμπαιναν από τον Εύρο ή από την Θάλασσα? Φυσικά δεν συλλαμβάνονταν, γιατί τότε δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους χιλιάδες έξω ελεύθερους. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτό που συνέβαινε ήταν αυτό που λέει και αυτό το χαρτί. Έμπαιναν για παράδειγμα από τον Εύρο, γίνονταν οι ταυτοποιήσεις που κράτουσε κάποιες μέρες και στη συνέχεια έπαιρναν οι άνθρωποι ένα χαρτί που έλεγαν σε 30 μέρες ή κάνεις τα χαρτιά σου ή φεύγεις. Ποια είναι η διαφορά ακριβώς? Μου εξηγείτε όχι, ποια είναι η διαφορά. Γιατί να ρωτήσετε εμένα, ναι. Γιατί ποια είναι η διαφορά, το δείτε όταν κάνουμε εμείς τις... Όχι, ένα λεπτό. Το αυτό ήθελα να σας πω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι. Κυρίου Σαμαρά, το ίδιο πράγμα γινόταν. Μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω από σας. Ποια είναι η διαφορά σε αυτούς που καταγγέλουν αυτό που εφαρμόσαμε? Πέραν το αφήνω αμυγδαλές και λοιπά, που σας λέω θα τα δείτε τις καταγγελίες. Αυτό που εφαρμόσανε, το καταγγέλουν που δεν έχουμε πει ότι θα το εφαρμόσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Καραμίτρο, του λέει εντάξει, τι, στο μεσοδιάστημα τι υπάρχει, ανομία? Ένα σοβαρό ζήτημα. Αλλά εμείς δεν έχουμε πει ποια πολιτική θα ακολουθήσουν. Και μας καταγγέλνουν γιατί δεν ακολουθούν, φαντάζομαι, τη δικιά του πολιτική, την οποία λέει το έγγραφο. Α, έχουμε μπερδευτεί, έχουμε σύγχυση δηλαδή. Ζητάτε όμως παρέτηση ανθρώπου αξιωματούχου της ελληνικής αστυνομίας, επειδή ζήτησε και απέτησε από τους υφισταμένους του να εφαρμοστεί ο νόμος? Όχι. Το ξανάπα, ξανακούστε το. Δεν είναι έτσι. Έχουμε μια διοικητική ιεραρχία σε αυτό το Υπουργείο. Και σε κάθε Υπουργείο. Δεν μπορεί ο κάθε ταξίαρχος να βγάζει μία ανακοίνωση μόνος του. Μίλησα με τον αρχηγό το πρωί. Διαταγή, εντάξει. Μίλησα με τον αρχηγό το πρωί και μου είπε ότι ο ίδιος έχει θυμώσει γιατί έγινε παρέκκληση της διαδικασίας. Αφήστε την ουσία. Δεν βγάζει ένας δηλαδή και λέει νέα πολιτική και το βάζει ταξίαρχος. Αυτό θα πάνε υπογραφές από κάτω, θα έχετε δει φαντάζομαι έγραφο. Συμφωνώ, επιτελάρξω, επαρχηγός, ο αρχηγός. Θα πρέπει να διαβάσω τον τίτλο. Ότι επειδή εφαρμόστηκε ο νόμος, νέα πολιτική, σας παρακαλώ, μην παίζουμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Διευθυντή. Πρώτον, εχθές αφήσατε υπομονούμενο και ενδεχομένως πίσω από αυτό κρύβεται προβοκάρια λόγω και των κρίσεων που καταφέρατε να δημιουργήσουν στην ελληνική αστυνομία μέσα σε αυτή την άποψη. Και δεύτερον, εάν τίθεται θέμα ακόμα και για τον ίδιο τον αρχηγό, υπό το σκεπτικό ότι πώς γίνεται να φέρει τέτοιο έγγραφο μέσα από γραφείο της Κουρτίνας που βρισκόμαστε εμείς. Και ο αρχηγός να το μαθαίνει από τηλεοπτικό ρεπορτάζ ή να απολαφθεί σε κάποιο αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον αρχηγό. Θα ελέγξουμε, ήδη διέταξε, σας είπα, να γίνει έρευνα για να δούμε αυτή τη διαδρομή που λέτε. Όσον αφορά το άλλο, εγώ θα καλέσω και τους συνοριοφύλακες και θα δω ποια ήταν η διαδρομή άλλη. Όχι η διοικητική διαδρομή, η άλλη διαδρομή. Διότι εγώ δεν πίστηκα ότι ξαφνικά από μία είδηση στη τηλεόραση βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός και κάνει δηλώσεις. Δεν πίστηκα. Το ξέρω τον κύριο Πρωθυπουργό, φαντάζομαι έχει χίλιους τρόπους για να διασταυρώσει αυτό το οποίο άκουσε και αγανάκτησε. Όπως αγανάκτησε ο καθένας, έτσι δεν είναι? Δεν το έκανε. Άρα αυτή η σύμπτωση χρονική κλπ. Της είδησης, της μη διασταύρωσης είδησης, της αυτόματης αντίδρασης της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέω εγώ δεν πολιτικοποιώ τα πράγματα, απλώς σας λέω τα γεγονότα. Και της ταυτόχρονης και τηλεοπτικής σήμερα υπεράσπισης από τους συνοριοφύλακες μιας γραμμής που δεν ξέρουν ποια είναι. Εντάξει.
Νομίζω ότι θέλει λίγο μελέτη αυτό το πράγμα και θέλει να μελέτη και σε βάθος για ορισμένα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αν είχε την καλοσύνη να σας πει το εξής, οι δύο προκάτοχοι σας, ο κ. Κουτίας και ο κ. Βέρβιας, κατά παράβαση των αποφάσεων των δικαστηρίων, κρατούσαν πέραν του Βερβαλκαμίνου αλλοδαπούς μετανάστες, όπως θέλετε, για πολιτικούς πρόσφυγες κλπ. Γνωρίζετε ποιος είναι ο αληθινής αριθμός αυτών που κρατούν το παράνομο τις δύο προηγούμενους υπουργούς, οι δικές τους αποφάσεις και βεβαίως είχαν ευθύνη και οι ηγεσίες της αστυνομίας. Κοιτάξτε, για να βρούμε τον ακριβή αριθμό δεν ξέρω αν το ξέρουμε. Θα δούμε τον έλεγχο. Απλώς αυτό που γινόταν στα αστυνομικά κρατητήρια, στο υπόγειο, αυτό που είδα στην Πέτρου Ράλη, στο Ισόγειο, και αυτό που είδα στην Αμυγδαλέζα, είναι έξω από τον νόμο τον ελληνικό, είναι έξω από τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, είναι έξω από τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι έξω από οτιδήποτε. Και το χειρότερο είναι αναποτελεσματικό. Επαναλαμβάνω, με 3.000 ή 3.500 ανθρώπους δεν λύνει κανένα μεταναστευτικό πρόβλημα. Η θεωρία ότι θα ήταν αποτρεπτική, δηλαδή ότι έρχεται κάποιος, τον πιάνουμε, τον βάζουμε μέσα κατά παράβαση όλων αυτών των πραγμάτων και έτσι θα φοβηθεί ο άλλος, απεδειχθεί ότι δεν είναι στην πράξη, δεν είναι αληθής, δεν είναι σωστή. Διότι συμβαίνει πόλεμο στη Συρία κλπ. Και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αν θα συλληφθεί στην Ελλάδα. Προτιμά να σωθεί και να μην τον κυνηγάνε οι τζιχανιστές και να έρθει στην Ελλάδα. Πέσαν οι αριθμοί. Είδε κανένας ότι έχουν μειωθεί οι αριθμοί λόγω αυτού του συστήματος? Άρα ήταν και αναποτελεσματικό εκτός από όλα τα άλλα που σας είπα, που δεν μας τιμούν ως χώρα. Αλλά δεν ρίχνω την ευθύνη στον κύριο Δέα, στον κύριο Κικίλια. Ήταν μια αντίληψη. Αλλά όχι να έρχονται τώρα και να ηθικολογούν και να κάνουν και μομφές, γιατί ξεπερνάμε το όριο, λέει, της κοινής λογικής. Κύριε Πανουσή, για το θέμα για το οποίο μας καλέσατε, η κυρία Χρυσταυροπούλου είχε πει στο παρελθόν ότι ο νόμος αυτός του 2011 θα πρέπει, είναι ο νόμος ο οποίος και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο οποίος υπήρχε στην Ελλάδα δεν εφαρμοζόταν. Και νομίζω ότι και σήμερα το πρωί ανάψα καλά ενδόμενο στο ραδιόφωνο. Η κυρία Χρυσταυροπούλου είπε ότι όντως έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου, η έκτακτη συνέντευξη τύπου Μιχάλη Τεζάρη που παραχωρεί ο Υπουργός.